Επικίνδυνα παιχνίδια εντυπώσεων συνεχίζουν να παίζουν τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τα πιο έγκριτα δυστυχώς από αυτά να μην διαφοροποιούνται, συμβάλλοντας στην επιδείνωση του ήδη τεταμένου κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτή τη φορά μίλησαν για μεταφορά 40 τάγκς στα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου, είδηση που αναγκάστηκαν χωρίς να αποκλείεται ότι υπήρξαν άνωθεν παρεμβάσεις, δεδομένης της κρισιμότητας της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο, να διαψεύσουν μιλώντας για προγραμματισμένη μεταφορά αρμάτων μάχης από τη Συρία, τα οποία όμως δεν κατευθύνονται στον Εύρο και πρόκειται για μια κίνηση που δεν αφορά με οποιονδήποτε τρόπο την Ελλάδα. Ειδικότερα όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ανατολού, η είδηση περί μεταφοράς των τάγκ στα ελληνοτουρκικά σύνορα δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Όπως επισημαίνει δημοσιογράφος του τουρκικού πρακτορείου, αποτελεί προγραμματισμένη δραστηριότητα της δεύτερης στρατιάς με έδρα τη Μαλάτια και δεν πρόκειται για οποιαδήποτε μεταφορά στρατευμάτων στα σύνορα με την Ελλάδα. Πάντως το όργιο προπαγάνδας, στο οποίο έχουν επιδοθεί τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην προσπάθεια να παρουσιάσουν μια εικόνα πανίσχυρης και παντοδύναμης Τουρκίας, εγκυμονεί τον κίνδυνο να γυρίσει μπούμεραγκ, ιδιαίτερα τώρα που τουλάχιστον σε λεκτικό επίπεδο οι συστάσεις και τα μηνύματα στην Τουρκία για αποκλιμάκωση έχουν γίνει πιο αυστηρά. Μάλιστα, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας αυξάνουν την ετοιμότητα στην περιοχή του Εύρου και των νησιών. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες παρατηρείται αύξηση περίπου 20% στις προσφυγικές μεταναστευτικές ροές, με δουλεμπόρους να επιχειρούν την εισχώρηση ατόμων από διάφορα σημεία του ποταμού και στη συνέχεια μεταφορά τους μέσω μεγάλων οδικών δικτύων προς τη Θεσσαλονίκη. Την ίδια στιγμή, όπως έγινε γνωστό, δύο ομάδες τύπου ΕΜΑΚ από 30 άτομα η καθεμία θα σαρώσει τον Εύρο, προβαίνοντας σε χειρουργικές επεμβάσεις εξάρθρωσης κυκλωμάτων δουλεμπόρων και αποτροπής προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. Η στελέχωση θα γίνει επιλογή συνοριοφυλάκων που προσλήφθηκαν πρόσφατα. Θα υπομισθούν τις χερσαίες και παραποτάμιες περιπολίες σε ένα μεγάλο μήκος του ποταμού. Αυτές οι δύο ομάδες θα έχουν έδρα την Ορεστιάδα και την Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται τα προκλητικά μηνύματα της Άγκυρας σε βάρος της Ελλάδας, καθώς σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας έδωσε στη δημοσιότητα νέες εικόνες μέσα από το ερευνητικό Oruç Reis και τις φρεγάτες που το συνοδεύουν. Το βίντεο υπερπαραγωγή δείχνει τον καπετάνιο να αναφέρει. Bilimsel ve teknik bir çalışma yapıyoruz. Sizlerle birlikte ülkemizin deniz hak, alaka ve menfaatleri için kararlı ve korkusuz şekilde yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Στη σχετική ανάρτηση στο Twitter, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας αναφέρει: δυνατά και αποφασιστικά και άξια, φρεγάτες και κορβέτες του πολεμικού ναυτικού συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να συνοδεύουν, προστατεύουν το ερευνητικό πλοίο Oruç Reis, το οποίο εξακολουθεί να εργάζεται στις περιοχές δικαιοδοσίας μας της Ανατολικής Μεσογείου. Δεν επιτρέπεται καμία ανομία ή εκφοβισμό στην περιοχή.